Σεβασμιότατε, τιμή και μεγάλη μας χαρά για την παρούσα αυτή συνέντευξη για λογαριασμό του News Hub. Σας ευχαριστώ θερμότατα, πάντα άξιος να μας καθοδηγείτε στην Εκκλησία της Κρήτης, γνώριμος βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια. Και ήταν ένας λόγος ο ενθρονιστήριος πολύ πολύ συγκινητικός, συζητήθηκε, χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό που τονίσατε, αγαπούμε, συγχωρούμε και προχωρούμε. Να ξεκινήσουμε από αυτό το τρίπτυχο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και στον κόσμο που συζητήθηκε θετικά. Καλέ μου κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ ευθύς εξ αρχής για την επιθυμία σας να απευθυνθώ στους ακροατές και να πω μέσα από την καρδιά μου δυο ακόμα λέξεις συμπληρωματικές αυτού του ενθρονιστήριου λόγου που, όπως είπατε εσείς, ακούστηκε και διαβάστηκε, ενός λόγου που κατέγραψε ό,τι η καρδιά μου εκείνη τη στιγμή είχε να πει στους ανθρώπους με την ανάληψη των νέων μου καθηκόντων, αυτόν που ο Θεός και η Εκκλησία μου ανέθεσε εδώ και λίγες ημέρες. Δόξα τω Θεώ που είμαστε μαζί και που μπορώ να απευθύνω από αυτήν τη νέα θέση ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς και σε όλους τους καλούς σας συναδέλφους που κάλυψαν αυτό το γεγονός, το ιστορικό για την Εκκλησία της Κρήτης και για εμένα προσωπικά. Ιστορικό για εμένα προσωπικά γιατί επανασυνδέει τη σχέση μου με ανθρώπους όπως εσάς, που η ιστορία της ζωής μου συνδέθηκε μαζί τους από τα παλιά χρόνια, αφού όπως είπα και στην ομιλία μου επανέρχομαι το Ηράκλειο και δεν έρχομαι για πρώτη φορά. Η προηγούμενη θητεία μου εδώ από τη θέση του βοηθού επισκόπου, του μακαριστού αρχιεπισκόπου Τιμοθέου αρχικά μέχρι την κοίμησή του και του αρχιεπισκόπου Ειρηναίου τα πρώτα χρόνια της αρχιεπισκοπικής του διακονίας από το 2006 που ήλθε στο Ηράκλειο έως τον Οκτώβριο του 2010 που έγινε η εκλογή μου σε Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, ήταν μια προετοιμασία εντός εισαγωγικών από το Θεό για αυτό που θα ερχόταν αργότερα, για αυτό που ήρθε τώρα. Δόξα τω Θεώ που το Ηράκλειο για μένα είναι ένας γνώριμος τόπος, οι άνθρωποι του, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, στην αυλή του Αγίου Μινά είναι τα παιδικά τα μου, όπως μου αρέσει να λέω μια λέξη. Στην Αρχιεπισκοπή ανέβαινα από την ηλικία των 14 ετών, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Δόξα τω Θεώ, κοντά στον Αρχιεπίσκοπο Τιμόθεο από μικρό παιδί, ο οποίος με έκανε και αναγνώστη μια φορά στη γιορτή μου και αργότερα με τη δική του ευλογία πήγα και σπούδασα στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών την θεολογία, διαμένοντας πάλι με δικό του συστατικό σε ένα οικοτροφείο θεολογικό της Εκκλησίας της Ελλάδος και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Ένα φτωχό παιδί ήμουν που έμενε λίγο πιο πάνω, δύο δρόμους πιο πάνω από τον Άγιο Μινά, που όμως με την χάρη του Θεού αξιώθηκα να φτάσω σε αυτήν την υψηλή σκοπιά, στην υψηλή έπαλξη όπως τη χαρακτήρισα του κάστρου της Κρητικής Εκκλησίας, θέλοντας να διακονήσω αυτόν τον όμορφο και ευγενικό λαό της Κρήτης μαζί με τους καλούς μου εισαδέλφους σεβασμιωτάτους μητροπολίτες που ποιμένουν τις εκκλησιαστικές επαρχίες του νησιού μας.
μακρηγόρησα ίσως. Καθόλου. Αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να εξομολογηθώ στην αγάπη σας, πως όλες αυτές τις πρώτες ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων μου και μέχρι σήμερα, ανάμεικτα συναισθήματα είναι μέσα στον καρδιακό μου χώρο, μνήμες ανεξίτηλες που είχαν περάσει στο υποσυνείδητό μου και τώρα αναδύονται η μια μετά την άλλη και μου θυμίζουν πρόσωπα αγαπημένα και ιερά από την Αρχιεπισκοπή μας, κληρικούς που την διακόνησαν, ανθρώπους της Εκκλησίας σε πολλά διακονήματά της, πρώτα βήματα σε αρκετές από τις δράσεις της Αρχιεπισκοπής μας που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Πολλά σχεδιάζω, πολλά οραματίζομαι. Έχει ο Θεός να περάσουν οι δύσκολες συνθήκες για τον κόσμο και όλοι μαζί να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, κρατώντας τις αρχές και τις αξίες μας, κρατώντας τον ορθόδοξο πολιτισμό μας και παραδίδοντας στη νέα γενιά αυτά που μας κρατούν όρθιους αυτούς τους δύσκολους καιρούς, την πίστη μας, την ελπίδα μας και την αγάπη μας. Αυτό το σύνθημα «αγαπούμε, συγχωρούμε, προχωρούμε» δεν είναι ένα σύνθημα που το ανακάλυψα τώρα και το είπα για πρώτη φορά. Το λέω εδώ και 30 χρόνια. Από τότε που το διδάχθηκα κι εγώ από έναν πολύ αγαπημένο μου Άγιο, που μπορεί να τα ακούσατε, που τον μνημόνευσα και στον ενθρονιστήριο λόγο μου κατά την ενθρόνησή μου, τον Άγιο Διονύσιο, επίσκοπο Αιγίνης, που το άφθορο λείψανό του υπάρχει στη Ζάκυνθο, τον Άγιο της αγάπης και της συγγνώμης, αυτόν που ο κόσμος ξέρει για ένα γεγονός της ζωής του, ότι συγχώρησε το φωνιά του αδελφού του. Αυτόν τον Άγιο που με έχει καθορίσει στη ζωή μου η αγάπη και η συγχωρητικότητά του, προσπαθώ να μιμούμε, γιατί δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε στην ζωή μας αυτή, την τόσο λίγη, την τόσο μικρή, και μπορούμε να ζούμε χωρίς μεμψημυρίες, χωρίς ιδιοτέλειες, χωρίς όλα αυτά που μας χωρίζουν, βρίσκοντας μόνο αφορμές για να έχουμε διαρκώς πνευματική χαρά. Αν δεν το αξιοποιήσουμε αυτό, τότε η ζωή μας όλη, νομίζω, μέσα στη μαυρίλα θα κινείται, μέσα σε συναισθήματα αλόκοτα, και τελικά η ψυχή μας θα παραμένει ανειρήνευτη, κάτι που σίγουρα δεν το θέλει ο Θεός. Αυτός που είπα και στον ενθρονιστήριο λόγο είναι η ειρήνη του κόσμου και θέλει μόνο να ειρηνεύουν οι υπάρξεις μας, για να ειρηνεύει παράλληλα και το περιβάλλον μας και ο κόσμος ολόκληρος. Και ειρηνεύομαι όταν αγαπούμε πραγματικά, χωρίς να περιμένουμε να μας αγαπήσουν, όταν συγχωρούμε ό,τι κι αν μας κάνουν και όταν συγχωρούμε με την πραγματική έννοια της λέξεως, που σημαίνει χωράω μαζί. Υπάρχει τόπος για όλους. Συγχωρώ. Είμαστε όλοι πλασμένοι για αυτόν τον κόσμο και δεν περισσεύει κανείς. Και συχνά πυκνά λέω ότι μόνο έτσι, όταν συγχωρούμε και αγαπούμε, κρατάμε ο ένας το χέρι του άλλου και κοιτάζουμε μπροστά και προσπαθούμε να κάνουμε το αύριο καλύτερο από χθες, γι' αυτό και προχωρούμε. Λέω το ρήμα προχωρούμε, γιατί φανερώνει μία κίνηση και όχι μία στατικότητα. Η στατικότητα ποτέ δεν ήταν σωστή, όπως και η εσωστρέφεια. Μακριά από μας κάθε τέτοια έννοια, και στασιμότητας και στατικότητας και εσωστρέφειας. Ξέρουμε πως και άνθρωποι και πολιτισμοί και αυτοκρατορίες και πολιτικά κόμματα και χίλιοι συνδυασμοί καταστράφηκαν από την εσωστρέφειά τους. Μακριά λοιπόν από μας κάθε τέτοια έννοια. Έτσι λοιπόν, αυτό θα λέω πάντοτε, και αυτό ίσως θα γίνω κουραστικός να το λέω, και έχω πει
ότι θα ήθελα και κάποτε να γραφτεί και στον τάφο μου επάνω το σύνθημα αυτό: αγαπούμε, συγχωρούμε, προχωρούμε. Γιατί ακριβώς αυτό έκανε και ο Χριστός μας. Πορευόταν μέσα στη ζωή των ανθρώπων, διέσχιζε την ιστορία σκορπώντας αγάπη, παρέχοντας συγχώρηση και οδηγώντας τους ανθρώπους να προχωρούν μπροστά στο δρόμο του προσωπικού του αγιασμού μέχρι την τελειότητα. Μιλήσατε, Σεβασμιότατε, για σχεδιασμό και όραμα για την Εκκλησία της Κρήτης. Ποια θα είναι η επόμενη σελίδα στην ιστορία της? Η επόμενη σελίδα στην ιστορία της Εκκλησίας της Κρήτης ασφαλώς δεν γράφεται μόνο από εμένα. Εγώ είμαι ο συνδετικός κρίκος, αν θέλετε, ως πρόεδρος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, μιας συνθέσεως ιδεών που γίνονται πράξη μέσα στο βουλευτήριο της Αγίας μας Εκκλησίας, την Ιερά μας Σύνοδο. Εγώ θέλω να διακονήσω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου την ενότητα της Εκκλησίας της Κρήτης, όπου όλες οι σκέψεις, οι απόψεις, οι ιδέες, οι προβληματισμοί και οι οραματισμοί των αδελφών αρχιερέων θα δίνουν όθηση σε ένα γενικότερο εκκλησιαστικό έργο της Εκκλησίας της Κρήτης, πέρα από το ειδικότερο που γίνεται στις εκκλησιαστικές επαρχίες, για να δίδουμε ως μια εκκλησία με τόση ιστορία, με τόση παράδοση, με τόση προσφορά, συνέχεια σε όλα αυτά. Δόξα τω Θεώ, οι αδελφοί, οι αρχιερείς της Εκκλησίας της Κρήτης, με την παιδεία τους, με το ήθος τους, με τις αρετές τους, με την αγάπη που έχουμε ο ένας για τον άλλο, μπορούμε να κάνουμε πολλά και θα τα κάνουμε. Ήδη προσεχώς θα έχουμε την πρώτη συνεδρίαση της Ιεράς Επαρχιακής μας Συνόδου. Με δέος σκέφτομαι αυτήν την ώρα και θυμάμαι πως κάποτε ήμουν ακριβώς στην απέναντι από τη θέση του Προέδρου θέση, τη θέση του Αρχιγραμματέως, και πως σιγά σιγά θέλησε ο Θεός να φτάσω στην υψηλότερη θέση αυτού του Αγίου Τραπεζιού, όπως θέλω να το ονομάζω, της Ιεράς Συνόδου, όπου κατατίθενται όλες οι απόψεις και με τη χάρη και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος παράγεται αυτό που παράγεται ως σύνθεση για την Εκκλησία και τους ανθρώπους μας και είναι πάντα θεοφώτιστο. Πιστεύω λοιπόν ότι όλοι μας έχουμε ιδέες και εγώ προσωπικώς, και αφού τις βασανίσουμε πολύ με τη συζήτησή μας και με ό,τι ο καθένας αισθάνεται ως ποιμαντικό προβληματισμό ότι πρέπει να πει, κάθε φορά θα γίνεται το καλύτερο. Προσβλέπω λοιπόν σε μια συνοδικότητα η οποία, όπως είπα και στον ινθρονιστήριο λόγο μου, δεν εξαντλείται μόνο στο τραπέζι της Ιεράς Συνόδου, αλλά εκεί φτάνει, αφού έχει ξεκινήσει από τη βάση του εκκλησιαστικού σώματος και από το μικρότερο κύτταρο που είναι η ενορία, και εκεί σε άμεση επαφή μου με τους καλούς μου συνεργάτες, τους ιερείς μας, χωρίς τους οποίους η Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει τίποτα, με την έννοια ότι οι επίσκοποι χωρίς αυτούς τους συνεργάτες μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αφού εκείνοι είναι που μεταφέρουν στο πλήρωμα της Εκκλησίας αυτό που ο επίσκοπος κάθε φορά με την ποιμαντική του αγωνία επιθυμεί να πει σε εκείνους, να εξομολογηθεί στους ανθρώπους της επαρχίας του. Μαζί με εκείνους, το επαναλαμβάνω, θέλουμε συνοδικά να λειτουργούν οι ενορίες, τα εκκλησιαστικά μας συμβούλια, να μετέχουν όσο περισσότερο άνθρωποι νέοι σε αυτά τα συμβούλια, να ανανεώνονται οι ιδέες και οι ποιμαντικοί στοχασμοί. Πρέπει να ξεκινήσουμε τη συνοδικότητα, το ξαναλέω για μια ακόμη φορά, να τη βιώνουμε από τα κάτω, και εμείς οι επίσκοποι μέσα στην Σύνοδο, αφού έχουμε αφουγκραστεί τον παλμό του ποιμνίου μας, να μεταφέρουμε τις αγωνίες και τους προβληματισμούς του μέσα στο συνοδικό μας βουλευτήριο,
για να μην κινδυνεύουμε ποτέ να χαρακτηριστούμε εκτός τόπου και χρόνου. Δόξα τω Θεώ που εμείς εδώ στην Κρήτη, το ξαναλέω για μια ακόμη φορά και είναι μεγάλη ευλογία, έχουμε άμεση σχέση και επαφή με τον λαό μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει στην Κρήτη ότι η επίσκοπή του είναι απόμακρη και απρόσιτη και απροσπέλαστη. Κάθε ένας μας μπορεί να ακούει τους παλμούς, τους καρδιακούς των ανθρώπων και να τους μεταφέρει εδώ για να βγαίνει τελικά η απόφαση που θα ικανοποιεί το πλήρωμα της Εκκλησίας και προπάντων που θα διασφαλίζει ότι τα πάντα κινούνται μέσα στον ορθόδοξο τρόπο ζωής, αυτόν που διδάσκει το Ευαγγέλιο μας. Εμείς θέλουμε να ζούμε και να πολιτευόμαστε ευαγγελικά και η κοινωνία μας ολόκληρη στο μέτρο των δυνατοτήτων των ανθρώπων να λειτουργεί όπως η ορθόδοξη εκκλησιολογία, το εκκλησιαστικό ήθος και φρόνημα μας παιδαγωγεί. Στο πλαίσιο αυτό είπατε στον ενθρονιστήριο λόγο σας ότι η Εκκλησία είναι θέση, δεν είναι οπισθοδρόμηση αλλά προοπτική και καλέσατε το πλήρωμα, καιρός να ξανασυναντηθούμε. Ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις για σας? Στενοχωρούμε πολύ, καλέ μου κύριε Βαρδάκη, όταν πολλές φορές από τα μέσα ενημέρωσης ακούω για την Εκκλησία ότι η Εκκλησία είναι αντίθετη σε αυτό, η Εκκλησία αρνείται αυτό, γίνεται το τάδε και η Εκκλησία έχει αντίθετη άποψη και δεν τονίζεται ότι η Εκκλησία για όλα τα ζητήματα της ζωής των ανθρώπων, της ζωής του κόσμου έχει θέσεις, στάσεις ζωής και όχι αντιθέσεις. Παρουσιάζονται δηλαδή με έναν τρόπο αρνητικό και με ένα πρόσημο αρνητικό πολλές φορές οι προβληματισμοί της Εκκλησίας και των ανθρώπων της που και βάση έχουν και δεν μπορούν να περνάνε αψήφιστα και η Εκκλησία, το ξαναλέω για μια ακόμη φορά, δεν λέει μη και δεν που καταλήγει στο μηδέν, αλλά προσπαθεί να προφυλάξει τον άνθρωπο και να τον προστατεύσει λέγοντάς του αυτό είναι το σωστό και από εκεί και πέρα σέβεται την ανθρώπινη ελευθερία και το δικαίωμα της επιλογής που δεν το αρνείται σε κανένα και φυσικά εφόσον ο άνθρωπος διαπιστώσει ότι έχει κάνει λάθος τις επιλογές του και θελήσει να επιστρέψει πίσω και να μετανοήσει όπως λέμε στον εκκλησιαστικό λόγο για τα όποια του ατοπήματα, φυσικά και δεν υπάρχει καμιά τέτοια αμαρτία που να ξεπερνά το μέγεθος της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Θεού. Δεν είναι δυνατόν όμως η Εκκλησία να μην έχει το λόγο της και να μην έχει την άποψή της και κάθε φορά που θα έχει αυτό το λόγο και την άποψη δεν είναι δυνατόν να λιδωρείται και να εμπέζεται από κάποιους επειδή ορθώνει το ανάστημά της και λέει ποιο είναι το σωστό. Μπορεί οι καιροί μας να θέλουν κάποια πράγματα διαφορετικά, η Εκκλησία όμως 2000 χρόνια και πλέον διακρατεί και διασώζει αυτά που μας άφησε ως παρακαταθήκες ο ίδιος ο Χριστός μας στους ταυτόπτες και αυτίκους μάρτυρες του λόγου, της ζωής, της διδασκαλίας του και του πάθους και της Ανάστασής του και εκείνη αλληλοδιαδόχος τους επισκόπους της Εκκλησίας μέχρι σε μας. Δεν είναι τόσο απλό να λέμε με μια λέξη και να διαγράφουμε με μια μονοκοντιλιά παράδοση, κανόνες, εκκλησιαστική ζωή 2000 χρόνων στο όνομα οποιασδήποτε αλλαγής, στάσεως και τρόπου ζωής. Καλό είναι πάντοτε μέσα σε ένα πνεύμα διαλεκτικό να κατατίθενται, το λέω για μια ακόμη φορά. Εγώ προσωπικά θέλω να είμαι άνθρωπος του διαλόγου. Να κατατίθενται οι απόψεις, να μην εμφανίζονται ως αντιθέσεις, αλλά ως συνθέσεις τελικά, αφού και εμείς πολλές φορές
δεν έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάζουμε με τους ανθρώπους, αλλά επειδή οι καιροί μας είναι τέτοιοι, ο καθένας μας λέει το μονόλογό του και τελικά, όπως είπα και προχθές στο λόγο, φτάνουμε να καταλήγει ο καθένας στο δικό του κόσμο και αυτός να μην έχει σχέση με τον κόσμο του άλλου. Όμως θα πω ένα ρήμα, είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε μαζί. Είμαστε παιδιά του ίδιου Πατέρα Θεού, με διαφορετικές ίσως απόψεις, αλλά που δόξα τω Θεώ μπορούμε να καθόμαστε και να τις κουβεντιάζουμε και δεν περισσεύει κανείς σε αυτή την κουβέντα, ούτε ο ένας είναι λάθος και ο άλλος είναι σωστός. Δόξα τω Θεώ που υπάρχουν λάθος απόψεις, αλλά όχι λάθος άνθρωποι. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας μαθαίνει ότι ψέγουμε την αμαρτία, αλλά αγαπούμε τον αμαρτωλό. Για εμάς, όλοι οι αδερφοί μας αμαρτωλοί και πρώτοι εμείς από αυτούς, προσπαθούμε να κερδίσουμε το έλεος του Θεού με την προσωπική μας μετάνοια. Ας δίδουμε χώρο λοιπόν στον άλλο και να έχει τη διαφορετική άποψη και να την συζητά μαζί μας και να κάνει λάθος και να χτυπήσει το κεφάλι του για να βάλει μυαλό καμιά φορά, όπως θα το έλεγε ο λαός μας. Και από εκεί και πέρα, ξαναλέω για μια ακόμη φορά, η Εκκλησία αγαπά όλους μας, μας προσλαμβάνει και μας μεταμορφώνει, όποιοι κι αν είμαστε, ό,τι κι αν είμαστε, ό,τι κι αν σκεφτόμαστε, όσο κι αν έχουμε απομακρυνθεί. Αγωνιάται για την νεολαία και το λέω με ποια έννοια. Θέλετε λίγο να επαναπροσδιορίσετε τη σχέση της Εκκλησίας με την νεολαία και το αντίστροφο, τη σχέση της νεολαίας με την Εκκλησία μας. Πώς θα επιτεύξετε αυτό το στόχο? Αγωνιώ για την νεολαία γενικότερα. Όχι μόνο για τη σχέση της με την Εκκλησία, για τη σχέση της με τον ίδιο της τον εαυτό. Παρατηρώ ότι τελευταία, και δεν θέλω αυτή τη στιγμή να είμαι κατήγορος της νεολαίας, κάθε άλλο την αγαπώ, αλλά την θέλω να έχει μια άλλη στάση ζωής, όχι μυρολατρική, όχι τη στάση του «όχ αδερφέ», όχι τη στάση ενός ιδιότυπου αυτισμού. Θέλω την νεολαία μας να έχει μέλη ευγενικά. Πολλές φορές αναζητώ και κάνω πολύ μεγάλη χαρά όταν βλέπω νέους ευγενείς. Αναζητώ νέους που να μπορούν να αρθρώσουν λόγο, να μπορούν να κουβεντιάσουν, να μπορούν να διαλεχθούν. Αναζητώ νέους που να έχουν μια παιδεία, που να διαβάζουν οτιδήποτε, να διαβάζουν όμως. Αναζητώ νέους που να μην είναι προσκολλημένοι όλη μέρα στο διαδίκτυο, που να αγαπούν το face to face και να μην μένουν σε κοινωνικά δίκτυα μόνο επαφών που αδυνατίζουν την προσωπική σχέση ή καλύτερα την διαπροσωπική τους σχέση. Αυτό θέλω από την νεολαία μας και την ζητώ να επανεκτιμήσει αυτό που πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι μπορεί να την κάναμε να το αρνείται, την πίστη μας και την παράδοσή μας. Ίσως και δεν κατηγορώ ποτέ κανένα, αλλά ξεκινώ από την αυτοκριτική μου. Ίσως και εγώ ο ίδιος να φταίω που δεν μίλησα ποτέ στους νέους ανθρώπους όπως θα έπρεπε να μιλήσω. Και αυτή την αυτοκριτική ζητώ από τον κάθε αδελφό μου ιερέα της Αρχιεπισκοπής μας, από τον κάθε συνεργάτη της Εκκλησίας να κάνει. Όχι πάντα μας φταίνε οι άλλοι που έφυγαν, αλλά να δούμε αν φταίμε και εμείς που απομακρύνθηκαν. Και γι' αυτό μίλησα για ξύλινη γλώσσα και γι' αυτό μίλησα για όλα εκείνα τα οποία αποτρέπουν τα νέα παιδιά από τη σχέση τους με την Εκκλησία. Κρατάω αυτό που μας δίδαξε ο μεγάλος παιδαγωγός, ο Άγιος Πορφύριος, λέγοντάς μας ότι πολλές φορές αντί να μιλάμε όλη μέρα στα παιδιά για το Θεό,
ίσως κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε στο Θεό για τα παιδιά. Και εγώ προσωπικά το κάνω αντικείμενο της δικής μου προσωπικής προσευχής να βρούνε τα παιδιά μας το δρόμο τους μέσα από όλα εκείνα τα οποία καθημερινά τα μπερδεύουν, μέσα από όλα εκείνα τα οποία τα κάνουν νοθρά, μέσα από όλα εκείνα τα οποία τα κρατούν απαίδευτα, μέσα από όλα εκείνα που δεν τα μαθαίνουν μια σωστή ψυχαγωγία, αλλά τους δίδουν μια χαρά που κρατά για πολύ λίγο, ψεύτικη. Όλα αυτά είναι που με απασχολούν, το πώς οι νέοι μας μπορούν να ζήσουν τα νιάτα τους όμορφα και όπως θέλει ο Θεός, ήσυχα, απλά, ταπεινά, ανεπιτίδευτα, αυτιασίδωτα, με πολύ πολύ αγάπη ο ένας για τον άλλο και προπάντων με αληθινή παιδεία και πολιτισμό που θα τα βοηθήσει αργότερα στην ζωή τους. Αλίμονο αν επιθυμούσαμε τα παιδιά μας να είναι μόνο προσκολλημένα στους τύπους της Εκκλησίας, θα χαιρόμουν πάρα πολύ και θα χαίρομαι αν θα βλέπω ουσιαστική σχέση, και δόξα τω Θεώ την βλέπω τα τελευταία χρόνια να υπάρχει και έχω με ελπιδοφόρα μηνύματα. Μπορεί να μην τα βλέπουμε τα παιδιά μας στην Θεία Λειτουργία να κάθονται όλη την ώρα, αλλά δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις εκείνες που χαιρόμαστε όταν τα βλέπουμε ουσιαστικά να μπαίνουν στην Εκκλησία, να κάνουν το σταυρό τους, να κάθονται για λίγο μόνα τους, να μιλάνε με τον τρόπο που ξέρουν εκείνα στο Θεό. Εκεί υπάρχει η προσέγγιση, και να μην ξεχνάμε ότι για τον καθένα, είτε νέο είτε μεγαλύτερο, υπάρχει η ώρα του Θεού για την προσωπική του συνάντηση με το μυστήριο της σχέσης μαζί του. Άκουσα μετά την εκλογή σας από τους απλούς πολίτες με ιδιαίτερη χαρά να λένε δύο κουβέντες, δύο λέξεις, θεωρώ βαριές για σας και θέλω λίγο να μου τις ερμηνεύσετε. Αυτός ο άνθρωπος θα κάνει καλό. Όλοι οι άνθρωποι θα κάνουμε καλό. Όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να κάνουμε καλό. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε πλασμένοι να κάνουμε το καλό. Από εκεί και πέρα, εγώ θα προσπαθήσω να κάνω το καλό και μακάρι ο Θεός να με αξιώσει και από το κακό που θα κάνω να βγαίνει καλό. Βράτω την ευκαιρία να σας ρωτήσω για τον Πατριάρχη μας, τον κύριο Βαρθολομαίο, πράσινος Πατριάρχης, πράσινος και Αρχιεπίσκοπός μας θα είναι. Αυτό έλειπε, ο Αρχιεπίσκοπος να μην ακολουθεί τον Πατριάρχη σε όλα και ιδιαίτερα σε αυτό που τονίσατε μόλις πριν από λίγο, την οικολογική του ευαισθησία. Χθες μάλιστα ξεφυλίζοντας ένα έντυπο που έπεσε στα χέρια μου, διαπίστωσα κάτι που δεν είχα τόσο συνειδητοποιήσει. Διάβασα κάπου εκεί να λέει ότι με τον τρόπο τον οποίο πολιτευόμαστε και απέναντι στο περιβάλλον μας, ο κόσμος δεν έχει ακόμα πολύ ζωή και το περιβάλλον μας δεν θα αντέξει πάνω από την 20ετία αν δεν πάρουμε δραστικά μέσα αντιμετώπισης του προβλήματος. Δεν είχα συνειδητοποιήσει, το ομολογώ, πόσο κοντά είμαστε στην οικολογική καταστροφή και ήδη μπορεί να είναι αργά για κάποιες πρωτοβουλίες, αλλά φυσικά και η Εκκλησία δεν μπορεί να είναι έξω από αυτές και συντασσόμαστε με όποιον επιθυμεί, αφού και η εντολή του Θεού όταν έφτιαξε αυτό το περιβάλλον μέσα στο οποίο έθεσε τον άνθρωπο είναι να εργαζόμαστε και να φυλάσσουμε αυτό το πλούτο και αυτό το περιβάλλον. Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πως εμείς
οι ίδιοι οι άνθρωποι με τις άστοχες ενέργειές μας απέναντι στο περιβάλλον γινόμαστε καταστροφείς του ίδιου μας του σπιτιού. Μακάρι λοιπόν όλοι μας και εμείς πρώτοι να αποκτήσουμε αυτή την περιβαλλοντική συνείδηση και φυσικά θα το κάνουμε και μέσα από συγκεκριμένες δράσεις όπως το κάνει και το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Θα φιλοξενήσουμε και ό,τι πρωτοβουλίες εκείνο λαμβάνει για το θέμα αυτό και χάρηκα πάρα πολύ στη συνάντηση που είχαμε σήμερα και με τον κύριο Δήμαρχο Ηρακλείου για τις ευαισθησίες του Δήμου Ηρακλείου και ανάλογες έχουν και οι άλλες αρχές του τόπου, η περιφέρειά μας και όλοι οι δήμαρχοι της Αρχιεπισκοπής μας, αλλά από ό,τι γνωρίζω και όλη της Κρήτης σε αυτά τα θέματα. Φυσικά και όλη η δύναμη της Εκκλησίας της Κρήτης και οι σχολές μας και η Ορθόδοξη Ακαδημία που έχει προσφέρει τόσο έργο στον τομέα αυτό, θα συνεχίσουμε να παιδαγωγούμε τους ανθρώπους για τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Ολοκληρώνοντας αυτήν εδώ τη συνέντευξη, το podcast Σεβασμιότατε, όπως ονοματίζεται για το διαδίκτυο που προορίζεται, λίγο συναισθηματικά θέλω να σας προσεγγίσω και να αναφερθώ στον πνευματικό σας πατέρα, τον αείδημο Νεκτάριο. Μάλιστα. Πείτε μου τι θέλετε να μάθετε ακριβώς και τι ξέρετε μέσα στα πλαίσια ενός podcast, όπως το είπατε, που το ακούω για πρώτη φορά και το ομολογώ ότι δεν ήξερα τι είναι. Ήταν ο άνθρωπος που σας καθοδήγησε. Ήταν ο άνθρωπος τον οποίο οφείλω, αν ο Αριστοτέλης είπε για το ζήν στους γονείς, για το ευζήν στους διδασκάλους, εγώ θα πω για το εκκλησιαστικός και θεοπρεπός ζήν, ότι οφείλεται σε αυτόν τον άνθρωπο που με πήρε μικρό παιδί, με έβαλε εδώ μέσα σε αυτό το ιστορικό κτίριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, άρχισε να μου μιλάει σιγά σιγά για την Εκκλησία, για το Θεό, για την αγάπη που πρέπει να έχουμε σε εκείνον. Άρχισε να μου μιλάει για πρόσωπα της Εκκλησίας όπως ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος. Άρχισε να με παροτρύνει να σπουδάσω, αφού ο ίδιος ήταν και δάσκαλός μου στο γυμνάσιο. Και έπειτα από τις σπουδές μου με πήρε και με έθεσε στη διακονία της Εκκλησίας. Πάντα μαθήτευα σε εκείνον και δεν σας κρύβω και τώρα που 7 χρόνια πια είναι και κοιμημένος, εγώ εξακολουθώ να αισθάνομαι καθημερινά μαθητής του και σκέφτομαι πως εκείνος θα έπρατε το κάθε τι σε ανάλογη περίσταση και σκέφτομαι πως εκείνος λειτουργούσε, με πόση αγάπη περιέβαλε τους ανθρώπους, με πόση στοργή και προσήνεια έκλεινε μέσα στην αγκαλιά του τα προβλήματά τους, πως προσπαθούσε να τους βοηθήσει ουσιαστικά και όχι τυπικά. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε την Εκκλησία και μας έμαθε ότι ό,τι είμαστε και ό,τι έχουμε στην Εκκλησία το οφείλουμε και χωρίς αυτήν δεν θα είμαστε τίποτα και ότι αξίζει τον κόπο να τις αφιερώσουμε όλη μας τη ζωή. Αυτός ο Άγιος θεσμός που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε Αγίους αξίζει τον κόπο να διακονηθεί με όλη την ψυχική και σωματική δύναμη που έχει ένας άνθρωπος. Γι' αυτό και όλοι εμείς στην Εκκλησία έτσι εργαζόμαστε και αυτό επιθυμώ και εγώ να κάνω και η μόνη μου φιλοδοξία είναι να κατευθύνω την αγάπη των ανθρώπων προς το Θεό και όχι φυσικά στον εαυτό μου. Κανείς από μας, αν θέλει να είναι πραγματικά επιτυχημένος στη διακονία της Εκκλησίας, δεν πρέπει να
κηρύττει τον εαυτό του, αλλά το Χριστό. Όποιος στην Εκκλησία μας κηρύττει τον εαυτό του, ευθύς εξ αρχής, έχει κάνει λάθος στον τρόπο με τον οποίο έχει αντιληφθεί την αποστολή του. Αυτό μας έμαθε ο μακαριστός γεροντάς μας, ότι είμαστε για την Εκκλησία και κάνουμε τα πάντα για την Εκκλησία και δεν κρατάμε τίποτε μα τίποτε για εμάς. Αυτό ακριβώς που έκαναν και οι Άγιοι Απόστολοι, που όταν έφευγαν από τους τόπους που κήρυταν, από τα σπίτια που φιλοξενούνταν και τη σκόνη των υποδημάτων τους τίναζαν, γιατί διαφορετικά θα κινδύνευαν να χαρακτηριστούν ψευδοπροφήτες και ψευδαπόστολοι. Μακριά από μας λοιπόν και το να κηρύττουμε τον εαυτό μας και το να κηρύττουμε αλότρια από όσα μας έμαθε και μας παρέδωσε ο ίδιος ο Χριστός να κηρύττουμε στους ανθρώπους. Και γι' αυτό είπα και ξαναλέω ότι στον ενθρονιστήριο λόγο ασφαλώς εκεί παραπέμπω συνεχώς, ότι μακριά από μας και η αυταρέσκεια και η ανθρωπαρέσκεια. Εμάς σπουδή μας είναι το αρέσε Θεό μόνο, να κάνουμε έργα θεάρεστα και θεοφιλή, ό,τι κάνουμε να αρέσει στο Θεό. Για τους ανθρώπους συχνά πυκνά σε άλλον θα αρέσει, σε άλλο δεν θα αρέσει. Για μας τους ίδιους, αν αρέσουμε και αποκτήσουμε αυταρέσκεια, τότε κινδυνεύουμε να πλανηθούμε και αντί να κάνουμε μαθητές του Χριστού, να κάνουμε οπαδούς δικούς μας και να περάσει μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο μια προσωπολατρεία η οποία και ανίκια και απαράδεκτη είναι. Η Εκκλησία ούτε σε μας άρχισε, ούτε σε μας θα τελειώσει. Εμείς είμαστε ταπεινοί διάκονοι της που κάνουμε λάθη, που έχουμε ασθένειες, που δεν τα κάνουμε όλα τέλεια και δεν πρέπει να υπάρχει προσδοκία από μας να τα κάνουμε όλα τέλεια, που πέφτουμε και σηκωνόμαστε και είμαστε ομοιοπαθείς με τους ανθρώπους που αποτελούν το πλήρωμα της Εκκλησίας. Όλοι οι αγωνιζόμενοι άνθρωποι είμαστε, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο, και όλοι τον ίδιο σκοπό έχουμε. Πρόβατα και ποιμένες προς την των ανθρώπων η συνδιαίρεση, ενώπιον δε του Θεού πάντες πρόβατα κατά την πατερική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Και όλοι εμείς λοιπόν τα προβατάκια του Θεού, ήσυχα και αυθεντικά μέσα στο σώμα της Εκκλησίας πορευόμαστε μέχρι να θέλει Εκείνος, ζούμε μέσα στη στοργή Του, μέσα στη χάρη και το έλεος Του που μας χαρίζει τη δυνατότητα, όσο και αν απομακρυνόμαστε, να επιστρέφουμε σε Εκείνον, και Εκείνος είναι πάντα έτοιμος και ανοιχτός να μας δεχθεί. Αυτό είναι που θέλω να τονίσω κλείνοντας αυτές τις σκέψεις μου στην αγάπη σας για μια ακόμη φορά. Εγώ αυτό ήρθα να λέω εδώ, να επαναλαμβάνω την παραβολή του ασώτου Υιού, πρώτα για τον εαυτό μου και έπειτα για τους ανθρώπους, μια που έρχεται και η Κυριακή του ασώτου μετά από λίγο, ότι εμένα και όλους τους ασώτους του κόσμου ο Θεός Πατέρας μας περιμένει στην πόρτα του σπιτιού Του, έτοιμος να δεχθεί την επιστροφή μας. Όσο κι αν έχουμε απομακρυνθεί, όσο κι αν έχουμε καταφάγει την περιουσία Του, όσο κι αν είπαμε μέσα μας ότι για μας πάει, πέθανε και Του ζητήσαμε να μας δώσει αυτό που θα παίρναμε ως κληρονομιά μετά το θάνατό Του. Όσο κι αν Τον θεωρήσαμε νεκρό και ζήσαμε μακριά Του, υπάρχει το περιθώριο, τώρα που καταλαβαίνουμε το λάθος μας, να επιστρέψουμε και Εκείνος στοργικός με ανοιχτή αγκαλιά έχει πάντα την διάθεση να μας δεχτεί μέσα της. Και μόνο γι' αυτό θα ήθελα να είμαι μέλος της Εκκλησίας και αυτό θα λέω ειδικά στους νέους ανθρώπους. Μόνο που υπάρχει ένας Χριστός που αγκαλιάζει όλους μας, όποιοι κι αν είμαστε και ό,τι κι αν είμαστε, που γίνεται αδερφός,
φίλος, πατέρας και όπως λέει και ο Χρυσόστομος, αλήτης για τον καθένα από μας, δηλαδή άνθρωπος ο οποίος βγαίνει έξω για να προσεγγίσει τους πάντες και τα πάντα. Όταν υπάρχει αυτός ο Χριστός που προσεγγίζει και αγαπά τον κάθε ταλαιπωρημένο αυτής της ζωής, δεν θέλω τίποτα μα τίποτε άλλο να ακούσω προκειμένου να πιστέψω σε αυτήν την πίστη που άφησε παρακαταθήκη στον κόσμο. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την συνέντευξη. Τιμή μας, Σεβασμιότατε. Ευχαριστούμε και πάλι. Και εγώ σας ευχαριστώ, καλέ μου κύριε Βαρδάκη.